μυστική λαχτάρα ανάμεσα σε νίκους και μεγάλους. Θα το δούνε φέτος στα Παγανά. Κάθε βράδυ για αυτά μιλούσε. Για τα συνήθειά τους και για τα καμώματά τους. Όπα, όπα, μπαρμπά, όπα! Κατέβασε το όπλο. Πεζοπόροι είμαστε και χαθήκαμε στο δάσος. Τι κάνετε ρε παιδιά εδώ πάνω τέτοια ώρα? Εγώ φταίω. Ξεκινήσαμε τον περίπατο αργά και κάποια στιγμή γλίστρησα και έπεσα. Μετά χαθήκαμε. Είδαμε τη φωτιά σας και... Έχετε κινητό να καλέσουμε για βοήθεια? Δεν έχω κινητά και τέτοια. Αλλά αν πάτε εδώ πιο κάτω θα βρείτε το δρόμο για τη λυκόσουρα. Θα χτυπήσει. Πρέπει να καθίσω. Έλα εδώ δίπλα τη φωτιά να ζεσταθείς. Κοίτα. Γλυκά. Μην τα πειράζετε αυτά. Προσφορές είναι για τα Παγανά. Τα Παγανά? Τι Παγανά? Τους Καλλικάντζαρους. Απόψε είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο. Οι μύθοι μας λένε πως βγαίνουν μετά τα Χριστούγεννα. Καλύτερα να είμαστε σίγουροι, δεν νομίζεις? Καλά. Πιστεύετε στους Καλλικάντζαρους? Είναι παράδοσή μας εδώ πάνω. Τους λέμε λυκοκάνθαρους, όπως οι αρχαίοι. Γιατί πιστεύουμε ότι τα Παγανά έχουν το λύκο μέσα τους. Σε αυτό το χωριό όλοι έχουν μούρλια με τους λύκους. Όταν λένε Παγανά Νίκο, εννοούν παγανικά. Έχουν δηλαδή σχέση με αρχαίες δοξασίες. Όχι, δεν είναι έτσι, κορίτσι μου. Λατινική είναι η λέξη και σημαίνει έξω στη φύση. Πώς λέμε πάμε Παγάνα όταν πάμε για κυνήγι? Η Καλλικάντζαρη είναι η κυνηγή της φύσης. Δεν μπορώ να κάνω ούτε βήμα. Άσε το διάλο. Το βραντισμένο. Προχώρα εδώ πιο κάτω 50 μέτρα θα δεις το χωματόδρομο. Ακολούθησέ τον για 5 χιλιόμετρα, πήγαινε στο χωριό, βρες τον Γιώργο στην ταβέρνα και πες του ότι σε έστειλε ονειρέας. Να σου δώσει το φορτηγό του, να γυρίσει εδώ πίσω να πάρει την κοπέλα. Δεν μπορείτε οι δυο σας να μείνετε εδώ πάνω το βράδυ. Εντάξει, πήγαινε. Είσαι σίγουρη? Θα είμαστε εντάξει εμείς εδώ. Προσπάθησε να γυρίσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Έχουμε και δύο αρχαία ονόματα. Το δικό μου είναι Αλκμίνη. Η μητέρα του Ηρακλή. Ασυνήθιστο όνομα σήμερα. Και πολλοί λίγοι άνθρωποι σήμερα γνωρίζουν ποια ήταν η Αλκμίνη. Ποιος είστε? Μου φαίνεστε υπερβολικά μορφωμένος για τσομπάνες. Από το χωριό είμαι. Κάνω ό,τι δουλειά προκύψει για να βγει το μεροκάματο. Καμιά φορά δουλεύω σε ανασκαφές με τους αρχαιολόγους και έμαθα κάποια πράγματα. Να, απόψε είμαι εδώ για να φυλάξω ένα τάφο από την εποχή του χαλκού που βρήκανε. Μεροκάματα για το Υπουργείο Πολιτισμού. Τι τάφο ανακαλύψανε? Πού να ξέρω. Τα αρχαία εδώ πάνω είναι ο λόγος που ήρθαμε για ορειβασία. Α, ναι. Ναι. Είμαι φοιτήτρια αρχαιολογίας, στο διδακτορικό μου. Τότε κάτι ξέρεις από την ιστορία αυτού του τόπου. Σύμφωνα με την παράδοση, η Λυκόσουρα ήταν η πρώτη πόλη που χτίστηκε στην Ευρώπη. Και ο Λυκάωνας ήταν αυτός που έφερε τον πολιτισμό στην Ελλάδα. Ναι, αλλά δοκίμασε να θυσιάσει ένα βρέφο στους θεούς και αυτοί το μεταμόρφωσαν σε λύκο. Για τιμωρία. Μαλακίες. Δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να κρίνεις τους αρχαίους θεούς με σημερινά κριτήρια. Πολύ απλά δεν στέκει αυτή η αξιολόγηση. Εσύ, για παράδειγμα, έχεις το σημάδι των αρχαίων θεών στην κυλίτσα σου. Μα... πώς γίνεται και να γνωρίζετε αυτό το σύμβολο?
Έχω ανήψια και νηψίες και μου λένε πράγματα. Τι είσαι, μία από αυτές τις γοτικές? Goth μας λένε. Αυτό είπα και εγώ, γοτικές. Γεμίζετε το δέρμα σας με τατουάζ και τρύπες και σκουλαρίκια και φαντασιώνεστε βρικόλακες και λικανθρώπους και δαιμόνια. Αν βλέπατε μπροστά σας ένα πραγματικό υπερφυσικό, θα χεζόσασταν πάνω σας και θα φεύγατε τρέχοντας. Μην είστε τόσο σίγουρος. Είστε γεμάτοι από το φόβο του θανάτου. Ρωτοτροπείτε με δαιμόνια για να ξεχάσετε έστω και για μια μικρή στιγμή την ιδέα ότι είστε θνητοί. Δηλαδή λέτε πως ο λόγος για τον οποίο μας έλκει το υπερφυσικό είναι επειδή φοβόμαστε την ιδέα του δικού μας θανάτου. Πάρε για παράδειγμα το τατουάζ σου. Κάποιοι θα λέγανε ότι σε προορίζει για βίαιο θάνατο. Τώρα ξέρω ότι δεν είσαι χωριά της. Σου αρέσει? Πολύ. Είναι προστατευτικό σύμβολο. Αλλά όποιος το φοράει, σημαδεύεται και για μεγάλη δοκιμασία. Ίσως και για θάνατο, που λένε. Σου αρέσουν το άλμα? Πάρα πολύ. Δεν παράξενο. Δεν θέλεις κάτι στο τσάι μου? Κι αν έβαλα. Έβαλες κάτι στο τσάι μου? Νιώθω παράξενα. Αν έχεις τίποτα, το ψήνει βραβιά που πάντα πηγαίνεις γυναίκες που θέλουν να δακτέψουν την μεγάλη μητέρα, όπως αυτές γνωρίζουν καλύτερα. Γι' αυτό και οι μανάδες τους δεν τους άφησε να κατακτήσονται τα βράδια. Γιατί φοβόντουσαν ότι θα τις τα Παγανά, όπου είναι στο σπίτι τους. Κάνουν μωράκια μαζί τους. Και ήθελαν τα κορίτσια να κάνουν μωράκια με τα Παγανά? Όνειρο, ούτως και λίγος. Κοίτα, δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Δεν σε φοβάμαι. Σε κάνει να πιστεύεις πως είναι Παγανά. Άξιος, άξιος. Δεν είναι πόνο ο παππούς. Άντε ρε άρχοντα, δείξε μας πώς γίνονται δουλειές. Και ποιοι είστε εσείς? Αρχαιολόγοι. Είστε την βορύχη. Κλέφτες. Είπαμε κολόγερε, αρχαιολόγοι. Και καβλώσαμε. Αφήστε την ήσυχη. Μην τα πειράεις αυτά! Έλα παιδιά, πάρτε το μαλάκα να σας δείξει που είναι ο τάφος. Προσέχω εγώ τη μικρή. Σκάβουμε και θα γαμάμε στο πρωί. Ας το διάολο ρε μαλάκα! Σοβαρά τώρα. Προτιμάς τον κολόγερο από μένα? Λουί σου. Όχι, παράτα με! Θα τα βγάλεις εσύ. Θα τα βγάλω εγώ! Στο πως είμαι όλευδος, έτσι. Τι? Στο πως είμαι όλευδος, ρίχος του καλικάντζαρου. Αν ήσουν αρκετά τυχώς να πέσει πάνω σε μέσα στη νύχτα, ανέβαινε στο σβέρκο σου και σε ρωτούσε αν τον θέλει μαλακά ή σκληρά. Αλλά δεν μπορούσε να αποφύγει αυτό που θα σου κάνει, έτσι κι αλλιώ. Πες πως είναι καλή κάτσα. Μην εδώ. Αν κάνεις ότι κουνιέσαι, σου τίναξα τα μυαλά στον αέρα. Μπήκες! Μπήκες! Δεν μπορώ να φύγω έτσι κι αλλιώς.
Πού είστε ρε μαλάκες! Είσαι καλός μαζί μου. Ναι, θα είμαι καλός μαζί σου. Ta Paganá.